Όλο ταχώς για κλιμάκωση. Έφαγαν τα μούτρα τους οι Ουκρανοί ξανά στον Μπαχμούτ. Οι ενόπλες δυνάμεις της Ουκρανίας λοιπόν προσπάθησαν ξανά να αντεπιτεθούν στον Μπαχμούτ, αλλά υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρονται να υποχώρησαν. Ο Ουκρανικός στρατός επιχείρησε να επιτεθεί σε ρωσικές θέσεις που βρίσκονται σε ένα από τα πλευρά του Μπαχμούτ. Ωστόσο, η απόπειρα επίθεσής τους αποδείχθηκε μεγάλη αποτυχία και είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στις τάξεις τους, ανέφερε Ρώσος ειδικός. Η δύναμη του Ουκρανικού στρατού σχεδιάζει να χτυπήσει ρωσικές θέσεις και να καταλάβει τακτικά σημεία στην περιοχή. Ωστόσο, αντιμετώπισε ισχυρή αντίσταση από τα ρωσικά στρατεύματα και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Η συνέπεια αυτής της ανεπιτεχούς επίθεσης ήταν σοβαρές απώλειες μεταξύ του Ουκρανικού στρατού. Κατά τη σύγκρουση, υπέστησαν σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη εκένωσης και φυγής από το πεδίο της μάχης. Το περιστατικό υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην πρώτη γραμμή και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός, παρόλο που ο Ουκρανικός στρατός έχει ήδη χάσει τον έλεγχο του Μπαχμού. Επίσης, είχαμε Ουκρανικές επιθέσεις σε Ουκρανικό έδαφος. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.